απόλυτο παιχνίδι μόδας ξεκινά. 5 γυναίκες από όλη την Ελλάδα, με διαφορετικές ηλικίες και στυλ, ρίχνονται στη μάχη για την ανάδειξη της Shopping Star. Οι υποψήφιες μας αποκαλύπτουν το στυλ τους και ζουν μια περιπέτεια αγορών σε περιοχή έκπληξη. Δεν ξέρω, δεν έχω πάει ποτέ. Και οι 5 έχουν μια πολύ ευχάριστη αποστολή. Να ψωνίσουν ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, να κάνουν μαλλιά και μακιγιάζ σύμφωνα με το θέμα που αλλάζει κάθε εβδομάδα. Στην προσπάθειά τους έχουν αντιπάλους το χρόνο που είναι περιορισμένος και το μπάτζετ που είναι συγκεκριμένο. Τι να μου λέτε με ένα 20άρες και τι να μου λέτε 30άρες, 60άρες και την ποδάρα. Κατά τη διάρκεια των αγορών τους φυσικά δεν λείπουν οι ανατροπές. Θα κάνω ευχέλαιο, ξεματιάστε με να πούμε και τη φέση μου, Παναγία. Στη συνέχεια, οι διαγωνιζόμενες ανεβαίνουν στην πασαρέλα και βαθμολογούνται από τις συμπαίκτριές τους. Η Shopping Star της εβδομάδας αναδεικνύεται κάθε Παρασκευή μετά και τη βαθμολογία της Fashion Expert Βίκη Σκαγιά. Η υποψήφια που θα έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη τελική βαθμολογία θα είναι η νικήτρια του Shopping Star και θα έχει κερδίσει 1000 ευρώ. Η νικήτρια του Shopping Star για αυτή την εβδομάδα είναι... Τη Δευτέρα, η Βίκη Καγιά ανακοίνωσε το θέμα αυτής της εβδομάδας του Shopping Star. Δημιουργική με μπότες το απόγευμα. Πρώτη στον αγώνα του shopping βγήκε η 23χρονη Σπυριδούλα. Τώρα έτσι είμαι ο πάτερ σας, κάπως έτσι νιώθω. Την ευλογία σας. Έκανε τις αγορές της στην Ηλιούπολη. Νιώθω και λίγο γαζέλα θα πω. Έλα πάμε. Στάθηκε τυχερή στο παιχνίδι των φακέλων κερδίζοντας 50 ευρώ. Βγήκε με σιγουριά στην πασαρέλα, κρύθηκε. Ήταν εντελώς εκτός θέματος και οι συνδυασμοί που έκανε ήταν άστοχοι. Και βαθμολογήθηκε με 5,25 στα 10. Την Τρίτη, η 60χρονη Ελένη έκανε τα ψώνια της στην Αμφιάλη και τον Κορυδαλό. Κοίτα πίσω, κεραυνούς και αστραπές. Ο φάκελος που επέλεξε τη στέρισε 20 ευρώ. Παρ' όλα αυτά, το γλέντισε στα μαγαζιά. Θα σπάσω κούπες. Βγήκε με αέρα στην πασαρέλα, κρύθηκε. Μου έλειψε κάτι στο λαιμό και ήθελα κάπως αλλιώς τα μαλλιά. Και βαθμολογήθηκε με 7 στα 10. Την Τετάρτη, η 19χρονη Μαρίνα όργωσε την αγορά του ζωγράφου. Κάνε και μια έτσι και ξέρω αυτό, Ανδρέας. Η τύχη της χαμογέλασε και κέρδισε 15 ολόκληρα λεπτά στο παιχνίδι των φακέλων. Σχολιάστηκε για τις επιλογές της. Κάνει λίγο πιο emo girl. Τι σημαίνει το emo girl? Περπάτησε με άνεση στην πασαρέλα, κρύθηκε. Δεν μου άρεσε το χρώμα από το παλτό και επίσης δεν μου άρεσε και η τσάντα της. Και βαθμολογήθηκε με 5,75 στα 10. Χθες Πέμπτη, 25χρονη Αλεξάνδρα έκανε τα ψώνια της στην αγορά της Νέας Ιωνίας. Αχ, Παναγία μου, σαλατέρνα. Οι επιλογές της σχολιάστηκαν. Αυτό μου θυμίζει ολόσωμη σαλιάρα. Λίγος μετά να το χρησιμοποιήσει για τα παιδιά. Ο φάκελος που επέλεξε της χάρισε 40 ευρώ, βγήκε με αυτοπεποίθηση στην πασαρέλα, κρύθηκε αυστηρά. Η ζώνη ήταν σαν να μου έσπαζε εμένα από την ποδιά μου, της κουζίνας και την έβαλε μπροστά. Και βαθμολογήθηκε με 4,5 στα 10. Σήμερα είναι η σειρά της Δέσποινας. Πάμε να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Σήμερα πάμε βούλα να συναντήσουμε τη Δέσποινα. Καλές επιεργομένοι. Καλώς ήρθατε. Γεια σου. Περάστε να σας δείξω τα ρούχα μου. Γεια σου, Δεσποινάκη. Τι Δεσποινάκη, Βίκη, η Δεσποινάρα. Από ό,τι βλέπω, καμαρούλα μια σταλιά 2x3. Η Δέσποινα κατάγεται από το Βόλο και ζει στη Βούλα. Άρα είναι και βολιώτισσα και βουλιώτισσα. Εντάξει, το βουλώνω. Έπιπλα ομίδας. Για παραγγελίες πιέστε το χρυσό κουμπί. Ατελείωτο το σπίτι. Φαντάζομαι την ντουλάπα. Και ωραία θέα στην κρεβατοκάμαρα. Εδώ είναι ένας αγαπημένος μου χώρος, η ντουλάπα μου. Θα σας δείξω κάποια από τα ρούχα μου. Πολύ ωραία αρχίσαμε. Τι θα μας δείξεις? Αυτή είναι μια πολύ αγαπημένη μου μπλούζα. Μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα της.
Συνήθως τη φοράω πρωινά για καφέ, ίσως και στο γραφείο στη δουλειά μου. Μ' αρέσει που έχει έντονο μανίκι, μ' αρέσει που σφίγγει και στην μέση και δημιουργεί αυτή την αίσθηση κλεψίδρας που τόσο πολύ αγαπάμε στις γυναίκες, πόσο μάλλον για σένα που έχεις ένα υπέροχο σώμα με φανταστικές καμπύλες και είναι και πολύ ωραίο το χρώμα για μελαχρινές. Μπράβο! Εργάζομαι ως γραμματέα σε μια δισκογραφική εταιρεία, οπότε το ντύσιμό μου πρέπει να είναι αρκετά σηκάτο. Τυφλό, ξέρεις. Και προσεγμένο. Εσύ είσαι κάτι και από μόνη σου. Κάποια ειρωνία. Δεν χρειάζεται ντύσιμό και με φόρμα να πας στη δισκογραφική. Θα τη στείλουν για τζόγκινγκ. Ξέρε τι γίνεται εκεί μέσα. Τι εννοείς. Είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι λόγω. Λόγω δέσποινας. Του σχεδίου. Θεωρώ ότι το άνοιγμα του είναι ιδιαίτερο, τα μανίκια του είναι ιδιαίτερα. Οπότε γενικά μου αρέσουν τα ιδιαίτερα κομμάτια, τα ιδιαίτερα ρούχα. Θεωρώ ότι είμαι κι εγώ ιδιαίτερος χαρακτήρας. Δεν θα το έλεγα τόσο ιδιαίτερο στο μπλουζάκι. Μου φαίνεται αρκετά απλό. Το άνοιγμα το είδες. Θα ήθελα να σε δούμε κάτι πιο. Μην το πεις. Υπερβολικό να το πω. Πιο φανταχτερό. Πάμε στο επόμενο. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι το αγαπημένο μου κόκκινο φόρεμα. Το σφάξανε? Νομίζω ότι με κολακεύει πάρα πολύ και λόγω του χρώματος. Ποιου χρώματος? Και λόγω του σχεδίου. Εγώ ένα έχω να πω. Βασικά να κάνω. Χαρακίρι. Κουτάβι. Γενικά ναι. Μου αρέσουν τα στενά φορέματα και τα μίντι. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θηλυκά και κολακεύουν το σώμα μιας γυναίκας. Με τη σπινάκι μου και εγώ θα το φοράω τώρα τα. Τα μίντι που δεν τα έχω φοράσει ποτέ στη ζωή μου και το φόρεσα πρώτη φορά εδώ. Θα ασχολούμαι πάρα πολύ με τη γυμναστική, μου αρέσει ιδιαίτερα ο χώρος. Έχω παίξει βόλεϊ σε επαγγελματικό επίπεδο, αυτή τη στιγμή ασχολούμαι με το crossfit. Κι εγώ. Για μένα η γυμναστική είναι τρόπος ζωής. Προσπαθώ να γυμνάζομαι συστηματικά, να προσέχω κάπως τη διατροφή μου. Εγώ όχι. Αυτό κάνω μια ζωή. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, ασχολούμαι με τη γυμναστική. Φαίνεται ότι ασχολείσαι με τη γυμναστική, φαίνεται ότι περιποιείσαι τον εαυτό σου και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο όταν μια γυναίκα σέβεται και αγαπάει τον εαυτό της, γιατί όταν είναι μια μαμά και μια γυναίκα χορτάτη και ευχαριστημένη, είναι όλη η οικογένεια χορτάτη και ευχαριστημένη. Εγώ ποτέ δεν είμαι χορτάτος, γι' αυτό δεν είμαι ευχαριστημένος. Αυτό είναι ένα αγαπημένο σακάκι. Λατρεία. Είναι κοστούμι, έχει και το ίδιο του παντελόνι. Θεωρώ ότι είναι πολύ σικάτο και πολύ θηλυκό επίσης. Ωραία λεπτομέρεια στο πέτο. Πάρα πολύ ωραία λυσίδα. Πάρα πολύ ωραία και τα κουμπάκια τα οποία είναι μεταλλικά στις μανσέτες. Υπέροχο το πατρόν, φανταστικό σακάκι. Μπράβο σου. Στην καθημερινότητά μου δίνομαι απλά. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα αθλητικά ρούχα, τα κολάν, οι ζακέτες. Αλλά λόγω της δουλειάς μου, ναι. Φοράω κάποιες φορές πουκάμισα, παντελόνια και συνήθως σακάκια. Έχω βαρεθεί να ακούω αυτό το απλά στην Ελλάδα. Δεν μπορώ άλλο. Είσαι διεθνής. Όλες απλά, απλά, απλά. Δεν βλέπετε, ρε παιδί μου, ένα Παρίσι, ένα Μιλάνο, ένα Κάτερβε, ένα Λονδίνο στη τελική. Βασική, παιδί μου. Έχετε όλες, βάζω τη φόρμα και βγαίνω. Έλεος δηλαδή. Βάλτε κάτι να πονάνε τα μάτια μας έξω, δεν το καταλαβαίνετε. Κάποια νεύρα σήμερα. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω για φαγητό. Πού πηγαίνεις? Μου αρέσει να ξενυχτάω, όχι όμως πάρα πολύ. Αχ, ταιριάζουμε. Και μου αρέσουν και τα μπουζούκια. Δυστυχώς. Γιατί δυστυχώς, καλέ. Για χαρά είναι τα μπουζούκια και εγώ πάω. Ήμουν σίγουρος. Και τώρα. Μεγάλη μου αγάπη είναι τα παπούτσια. Γι' αυτό τώρα θα σας δείξω μερικά από τα αγαπημένα μου. Για να δούμε. Τα έξω-έξω θέλω να δω. Α, ταιριάζουν με την μπλούζα αυτά. Αυτές είναι οι πιο αγαπημένες μου γόβες. Έχουν πολύ ιδιαίτερο χρώμα. Είναι ιδιαίτερα ψηλές, αν και νομίζω ότι δεν τις χρειάζομαι. Παρ' όλα αυτά, μου αρέσει πάρα πολύ να φοράω τα κουνιά. Πάρα πολύ ωραίο το σατέν, πάρα πολύ ωραίο το χρώμα και μου αρέσει πολύ και το έντονο μεταλλικό τακούνι στιλέτο. Αν και δεν μου αρέσουν τα ροζ μοβ χρώματα, αυτές τις γόβες τις αγαπώ. Μου αρέσουν πάρα πολύ το χρώμα τους. Τις κοιτάω, τις θαυμάζω και μου θυμίζουν ναι. Ότι δεν μπορώ να είμαι τόσο πολύ γυναίκα. Όσο μπορεί κανείς. Συγκεκριμένες φοράω και με φορέματα και με παντελόνια πιο σπάνια. Αλλά επειδή είναι πολύ ιδιαίτερες από μόνες τους, φροντίζω να φοράω κάτι πιο ήσυχο. Ωραία γόβα, αριστοκρατικά. Αλφα, αλφα. Όπα, τι έχουμε εδώ. Αυτό είναι ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι μπότες. Είναι κάτι σαν κάλτσα. Σταμάτα. Συνήθως το φοράω με φορέματα. Τι φορέματα. Κοντά φορέματα, σε βραδινές μου εξόδους. Δεν ξέρω, τι να σου πω, τι έχει εδώ πίσω. Κρόσια. Τι είναι αυτές οι κλωστές. Μάδισε. Τις συγκεκριμένες η κολλητή μου η Ειρήνη μου τις ζητάει συνέχεια, αλλά φυσικά και δεν τις δίνω ποτέ και σε κανέναν. Είναι μόνο για μένα. Μόναχο φάει. Κακός, τις φίλες μου τα δίνεις, εγώ τα δίνω όλα και την ψυχή μου την έχουν φάει. Η κόρη μου συνήθως όταν με βλέπει και τις φοράω, μου ζητάει να τις κρατήσω για να τις φορέσει όταν μεγαλώσει. Και καλά θα κάνεις, γιατί αν δεν τις κρατήσεις, κακό φίδι που σε έφαγε.
Αν ήμουν κόρη σου. Θα σε αποκλήρωνε. Δεν θα την έπαιρνα, είναι η αλήθεια, αυτή την πότα. Ο γιος μου την άλλη ζηλεύει λίγο, δεν θέλει να βγαίνω με αυτές έξω. Γιατί? Να τον κλειδώνεις το γιο σου μέσα. Κλαίω. Ζηλεύει, τι πάει να πει ζηλεύει. Παιδάκι τώρα πράγμα 11 χρόνων να ζηλεύει, Δέσποινα, το κόβεις αυτό. Σπαρτιατική αγωγή. Τι βγάζεις εκεί? Ωρε λουρί. Αυτή είναι μία από τις αγαπημένες μου τσάντες. Τσάντες. Τη χρησιμοποιώ καθημερινά. Πού? Στη δουλειά μου, για κάποια βόλτα. Δεν χωράει πάρα πολλά πράγματα. Έχει σχέδια πάνω, έχει λούρεξ χρυσό, αστεράκι, γιατί όχι, μια χαρά για κάθε μέρα. Το πιο ιδιαίτερο σημείο της τσάντας είναι ο ημάντας, φυσικά. Δίσκο πλατό. Μου αρέσει πάρα πολύ, είναι λίγο πιο ροκ, έχει τα αστεράκια. Αν δεν είχε και αυτό το λουρί εκεί πέρα με τα άστρα μη με μαλώνεται. Θεά. Θα μου άρεσε, αλλά δεν μ' αρέσει. Πέρα δόθε η Δέσποινα με τις τσάντες. Το πιο ροκ κομμάτι της συλλογής μου, ναι, είναι αυτή η τσάντα. Είναι μια τσάντα μέσης, τη φοράω καθημερινά, τη φοράω και για καφέ, τη φοράω για να πάω για τα ψώνια μου. Πολύ cool, καπιτονέ και μπορεί να φορεθεί πρωί, απόγευμα, βράδυ, στο κλαμπ, όπου θες. Το συγκεκριμένο τσαντάκι είναι τάση. Φυγής. Τον τελευταίο καιρό. Παρ' όλα αυτά το έχω συνδυάσει με το δικό μου προσωπικό στυλ και το φοράω, μπορώ να πω, και κάθε μέρα. Θα συχαίνω με τα belt bag. Καλά, ντε. Μπορεί να είναι τάση, αλλά τα θεωρώ πολύ άκομψα για μια γυναίκα. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το σαντάκι, καθόλου. Το χρώμα της είναι μαύρο. Ένα χρώμα το οποίο το έχω σε όλα μου τα ρούχα, σε όλα μου τα αξεσουάρ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Με βολεύει. Είναι ένας συνδυασμός που ταιριάζει με όλα. Το μαύρο δεν είναι χρώμα, καλή μου. Δεν το έχετε καταλάβει σε αυτή τη χώρα. Αλεξάνδρα International. Γενικά δεν τρελαίνουμε για αξεσουάρ, θα σας δείξω όμως κάποια από τα αγαπημένα μου. Για δείξε μου. Λίγο γρήγορα. Αυτά είναι ένα ζευγάρι αγαπημένα σκουλαρίκια. Συνήθως τα φοράω βράδυ. Αν πρέπει να επιλέξω κάποιο αξεσουάρ, αυτό είναι τα σκουλαρίκια. Νομίζω ότι χαρίζουν πάρα πολύ σε μια γυναίκα, δίνουν όσο λάμψη πρέπει και τονίζουν το πρόσωπο. Όταν φαίνονται, συμφωνώ κι εγώ. Του συγκεκριμένου μου του έκανε δώρο η μητέρα μου, χωρίς κάποιον ιδιαίτερο λόγο. Δεν χρειάζεται κιόλας. Συνήθως με σκέφτεται και μου αγοράζει πράγματα που μπορεί να της αρέσουν και μπορεί να μου ταιριάζουν. Για μένα, μανούλα μου, παίρνει δώρα. Άκουτο. Χωρίς λόγο κυρίως. Να είναι καλά. Την αγαπώ κι εγώ πολύ και την ευχαριστώ. Τώρα τι θα μας δείξεις, Δέσποινα? Αυτή είναι μια αγαπημένη αλυσίδα. Τη φοράω όλες τις ώρες της ημέρας. Μπράβο. Με διάφορα στυλ. Βέβαια έχει αρκετά ροκ στοιχεία, οπότε προτιμώ να τη φοράω με τζιν και με δερμάτινα. Τι έπαθες? Όχι, δεν το βάζεις καλύτερα εκεί στη ζουζούνα που έχει το σκυλάκι, έτσι να είναι ωραίο, βρε? Δεν μ' αρέσει, όχι. Και δεν νομίζω να σου ταιριάζει κιόλας αυτό. Ξήσου κιόλας. Δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει. Η συγκεκριμένη αλυσίδα είναι ιδιαίτερα φανταχτερή και λίγο πιο έντονη. Προσπαθώ να την ταιριάζω με το στυλ μου. Πολύ ωραίο και για το βράδυ, πολύ ωραίο και για το απόγευμα και πρωί μπορείς να το βάλεις μέσα από ένα πουκάμισο λευκό, πάνω από ένα ζιβάγκο μαύρο. Μια χαρά είναι. Σαν ροκ χαρακτήρας που είμαι και σαν σκορπίνα φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει από την καρδαρόβα μου μία αλυσίδα σαν κι αυτή. Πάει με το σκορπιό η αλυσίδα. Μόνο. Συνδυάζεται με κάποιον οροσκόπο τίποτα. Με υδροχό. Και τώρα? Τώρα θα σας δείξω κάποιες φωτογραφίες με πιο παλιά μου look. Για να δούμε. Εδώ πέρα τα μαλλιά μου είναι κόκκινα. Oh. Ο ταμτάκος. Έχεις πολύ ωραία μάτια όμως. Ήταν μια εποχή που πειραματιζόμουν πάρα πολύ με τα μαλλιά μου. Το κατσαρό είναι το φυσικό μου. Αγνώριστη. Θεωρώ ότι είναι από τα πιο ωραία χρώματα που έχω δοκιμάσει ποτέ. Εγώ δεν το θεωρώ αυτό. Δεν πιστεύω το κόκκινο είναι το φόρτο σου σαν χρώμα μαλλιών. Αυτό που έχεις τώρα είναι το φόρτο σου. Δεν με πειράζει το σγουρό. Ιδιαίτερα σε αυτό το μήκος που έχεις τώρα, μια χαρά θα είναι. Θα σας πω ότι το φυσικό μου χρώμα είναι ξανθό. Πλάκα κάνει. Εδώ και πολλά χρόνια βέβαια. Το έχω ξεχάσει πώς είναι. Σοκ. Το ξανθό. Είναι πάρα πολύ σπάνιο, όντως μου το ξέρεις. Θα ήθελα πάρα πολύ να σε δω ξανθό και να το αφήσω στο φυσικό σου. Οι περισσότερες γυναίκες θέλουν να γίνουν ξανθές, εγώ είμαι το αντίθετο. Δεν ήθελα να γίνω μελαχρινή. Πήρα την απόφαση να τα κάνω μαύρα με ένα βράδυ. Απλά ήθελα να κάνω μια αλλαγή στα μαλλιά μου, τα έκανα μαύρα και από τότε μου άρεσε το σκούρο χρώμα και τα άφησα έτσι. Ναι, πάει με το γαλάζιο το φακό, απίστευτα. Το μαύρο το μαλλί. Με τον μπαμπάκι. Τουλάχιστον εκεί τα συνδύασες καλά. Και τώρα. Αυτή η φωτογραφία είναι όταν ήμουν 18 χρονών, στο πρόσφατο παρελθόν, πριν 2-3 χρόνια πρέπει να ήταν. Πιο ωραία τώρα. Εδώ είναι το φυσικό χρώμα των μαλλιών μου. Θεωρώ ότι για την ηλικία μου αυτό το μαλλί ήταν ό,τι πρέπει. Και η Καρέζη. Α, καλά. Σαν πια ήτανε. Και έγινε μελαχρινή και έκανε την καριέρα και της πήγαινα και πολύ ωραία.
Συνήθως όταν έχω νεύρα ή δεν είμαι καλά ή κάτι συμβαίνει στη ζωή μου και θέλω κάτι να αλλάξω, την πληρώνω τα μαλλιά μου. Τα καημένα. Όπως όλες οι γυναίκες άλλως, έτσι κι εγώ. Μεταξύ μας τώρα, αγάπη μου, δεν ξεσπάς μόνο στα μαλλιά σου, ξεσπάς κι αλλού. Σάκος του box έγινες. Εδώ είμαι σε κάποιο σπίτι φιλικό. Πόσο φιλικό. Καλοκαίρι. Το συγκεκριμένο φόρεμα μου το είχε ράψει η μητέρα μου, γιατί είναι πάρα πολύ καλή μοντίστρα. Πλέον δεν μου ράβει, έχει κουραστεί, έχει βαρεθεί λίγο γιατί ήταν η δουλειά της όλη της τη ζωή. Λογικό. Αλλά μαμά, σε παρακαλώ, περιμένω ακόμα αυτό το κολάν. Χρωστάει κολάν η μαμά. Ναι, σε δώσεις. Πάμε τώρα να δούμε τα αγαπημένα σύνολα της Δέσποινας. Ξεκινάμε με ένα πρωινό. Με αυτό το σύνολο πηγαίνω στη δουλειά μου, μπορεί να πάω να κάνω κάποια ψώνια, κάποιες εξωτερικές δουλειές του γραφείου και μπορεί να κλέψω λίγο χρόνο για ένα καφεδάκι. Είσαι μία κούκλα. Το παντελόνι είναι φανταστικό, η ζώνη, η τσάντα, το τζάκετ, το ζιβάγκο. Είσαι τύπου όνειρο και μου αρέσουν πάρα πολύ και οι country boys. Ολόσως τη φίλη μου, μπράβο. Το τζάκετ μου είναι δερμάτινο. Νομίζω ότι έχει μια πινελιά ροκ, όπου σπάει λίγο το σύνολο. Η τσάντα είναι ιδιαίτερα εύχρηστη, γιατί χωράει πάρα πολλά πράγματα, χαρτιά, μπορώ να χρησιμοποιήσω για τις εξωτερικές δουλειές του γραφείου. Το ξέρεις ότι είσαι πάρα πολύ βασικιά με αυτή την τσάντα, βάση Αλεξάνδρας, έτσι. Αρχίσαμε. Μακριά. Κριά. Βαρέθηκα. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να βλέπω αυτό το μπουφάν. Έχω βαρεθεί και με αυτή τη τσάντα να τη βλέπω, δεν αντέχω άλλο. Τι να πω, πολύ συνηθισμένο. Βράδιασε, για να δούμε τι φοράει. Αυτό είναι ένα βραδινό ντύσιμο. Το φοράω συνήθως για φαγητό, για κάποιο ποτό ή στα μπουζούκια. Έτσι. Φοράω ένα μουτόν. Αρνί δηλαδή. Και από μέσα ένα εφαρμοστό φόρεμα, γόβες και το τσαντάκι μου. Το φόρεμα είναι τύπου πάνω σου Γάντι. Έχω να σου πω ότι το χρώμα είναι ό,τι πρέπει για εσένα. Φανταστικό το κόψιμο, φανταστικό το μήκος. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα πέδιλα. Δεν με πειράζει το τζάκετ. Μ' αρέσει πάρα πολύ και το τσαντάκι σου. Μ' αρέσει το μακιγιάζ σου. Φτού σου. Το μουτόν είναι μαύρο. Μαύρο πρόβατο. Είναι ιδιαίτερα ζεστό. Για το χειμώνα είναι ό,τι πρέπει. Γιατί συνήθως από μέσα φοράμε κάτι πιο λεπτό. Όλο μ' αρέσει. Αλλά τώρα το πάνω, πώς το είπες, μουτόν το είπες. Το μπουτόν. Μπουφάν δεν είναι. Σακάκι δεν είναι. Πάντα τον μπουτόν. Γιατί δεν το λένε με το όνομά τους. Πες τα. Με τα συγκεκριμένα ρούχα αισθάνομαι θηλυκή. Αχ. Θεωρώ ότι μου πηγαίνουν και εκτός αυτού είναι ένα άνετο ντύσιμο για βράδυ. Και θα τραβήξω τα βλέμματα και θα είμαι και άνετη και ζεστή επίσης. Νομίζω ότι αυτό το ντύσιμο είναι για θάψιμο άνετα και πολύ ιδιαίτερα. Και το θάψιμο μόλις ξεκίνησε. Πάμε στο σαλόνι μας για τα περαιτέρω. Πώς σας φάνηκε και το κόκκινο το φόρεμα στο δουλειό της Δέσποινας. Φανταστικό. Εγώ είμαι σίγουρη ότι τ' αρέσει την κυρία Ελένη. Και εγώ το περίμενα. Το ερωτεύτηκα και της είπα να μου το φέρει. Τρελάθηκα με το φόρεμα. Όλα στη γυναίκα θα πω εγώ. Φωτιά. Να είναι πολύ σεξι, Δέσποινα. Η πρώην βολεϊμπολίστρια αφήνει τη Βούλα για να βρεθεί σε μια περιοχή έκπληξη όπου θα κάνει τα ψώνια της. Το που θα πάει θα το μάθει μόλις ανοίξει το φάκελο του Shopping Star, τον οποίο τον έχω στα χέρια μου. Πάμε, παιδιά! Μπορώ να έχω το φακελό μου, παρακαλώ. Αντέχεις τα νέα. And the winner is... Μαρούση Πεύκη. Τέλεια. Δεν έχω ξαναπάει και είμαι πολύ χαρούμενη. Μπράβο. Με χαρίσεις τώρα γιατί μετά... Τι έχει μπότα. Θα κλάψεις. Δέσποινα, πώς σου φαίνονται οι μπότες ως θέμα. Οι μπότες είναι αγαπημένο αξεσουάρ για μένα. Τις χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου. Τις φοράω στις βραδινές μου εξόδους. Έτσι λοιπόν έχω σκεφτεί να πάω με την κολλητή μου την Ειρήνη. Πού θα πάτε? Στο μαγαζί ενός φίλου μας όπου έχει εγκαίνια. Τι ανοίγει είναι? Wine bar. Oh. Και θα πάμε στις 7 η ώρα το απόγευμα. Το wine bar τι είναι, φαγητό είναι? Γλυκό. Ποτό πίνεις εκεί, καφέ πίνεις, τι πίνεις? Wine bar. Σουμάδα πίνεις. Δες, Δέσποινα, φτάσαμε στην περιοχή σου. Μόλις έφτασα, φεύγω αμέσως για shopping. Η 35χρονη γραμματέας δισκογραφικής ξεκινά το σαφάρι του shopping σε Μαρούση και Πεύκη, αναζητώντας ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, ενώ θα πάει και κομμωτήριο για να γίνει δημιουργική με μπότες το απόγευμα. Όλα αυτά μέσα σε 3 ώρες και με 400 ευρώ. Καλή αρχή, Δέσποινα! Γεια σας. Ψάχνω για ένα ζευγάρι μπότες. Ναι. Να σας δείξω τι θα ήθελα να δω. Ναι. Τι νούμερακι φοράτε? 40. Α. Oh.
Ποιες θέλεις? Θέλω να δω αυτή. Σε αυτό το χρωματάκι. Στο λαδί, ναι. Αυτή τη μαύρη. Και αυτή. Αμέσως. Κιόλας. Μπράβο. Ακούω εντυπώσεις. Μου αρέσουν οι μπότς, μου αρέσει ιδιαίτερα το χρώμα τους, που είναι λαδί. Δεν ξέρω αν είναι για το μέρος που θέλω να πάω κατάλληλες, αλλά θα το σκεφτώ σοβαρά σαν επιλογή. Ό,τι και να πάρεις, θάψιμο θα πας. Τουλάχιστον να πάρεις αυτό, να το αξίζει τουλάχιστον, να το ευχαριστηθώ, να το θάψω με... Με όρεξη. Με όλη μου τη χαρά. Πάρα πολύ ρεσμπότες. Το μόνο που βλέπω λίγο και με ενοχλεί είναι ότι σου είναι λίγο μεγάλη στη γάμπα. Το μαγαζί που θα πάμε θα είναι στη Γλυφάδα. Και είναι wine bar. Φυσικά. Το ανοίγει ένας πολύ καλός μου φίλος και θα πάω να τον τιμήσω. Γλυφάδα και εσύ. Πάμε. Θα πιω πρώτα εγώ το καφεδάκι μέσα στο ποτάκι με τις φίλες μου και μετά θα έρθω από εκεί πέρα να δοκιμάσω και τα wines. Με αυτή την πότα θα είμαι πολύ άνετα, γιατί το τακούνι της είναι χαμηλό. Και αν χρειαστεί να το παρακάνω, νομίζω ότι δεν θα έχω πρόβλημα, γιατί είναι σαν να φοράω παντόφλα. Καλύτερα πήγαινε με τις παντόφλες να είσαι και άνετα. Πασούμια. Παρά να πας με αυτά τις μπότες. Δεν μ' αρέσουν εμένα καθόλου. Α, θες και βοήθεια. Να είστε καλά. Τι γίνεται. Μου αρέσει το τακούνι, μου αρέσει το ύψος της. Ναι. Στη γάμπα μου κάθεται όπως πρέπει, δεν είναι φαρδιά, την αγκαλιάζει σωστά. Ωραία είναι και μ' αρέσει το μήκος το οποίο είναι στη μέση της γάμπας που το κάνει λίγο πιο σύγχρονο. Φυσικά. Θα ήθελα, αν επιλέξεις αυτή την πότα, να κάνεις λίγο κάτι πιο αμπιγέ στο πάνω μέρος. Μου αρέσει να δείχνω τα πόδια μου, μου αρέσει να φοράω κοντές φούστες, σοπτσάκια. Σταμάτα! Έτσι κι αλλιώς, όσα χρόνια στον αθλητισμό, νομίζω ότι πρέπει να δείξω τουλάχιστον αυτό που έχω καταφέρει. Εμείς οι πιο γυμνασμένες κοπέλες, πρέπει να δείχνουμε τα πόδια μας. Έχω ασχοληθεί πολλά χρόνια με το βόλι. Κάρφωνες. Έχω περάσει από πολλούς συλλόγους σαν αθλήτρια, έχω κάνει πρωταθλητισμό. Και η αλήθεια είναι ότι μου λείπει λιγάκι. Εγώ δεν ξέρω από βόλεϊ. Είμαι από το Παρί. Αλλά δεν πειράζει. Πλέον καλύπτω τις ανάγκες μου με το CrossFit. Το CrossFit τι είναι? Είδος τυριού. Κοκκινιστό. Τι είναι? Θα σου πω μετά. Ας δούμε τις μπότες. Τι ακούω, Θεέ μου. Ωραία επιλογή. Μου αρέσει που είναι τόσο ψηλή. Υπέροχη μπότα κάλτσα ψηλή. Υπέροχο τακούνι. Μ' αρέσει που είναι στρογγυλό μπροστά, αλλά έτσι έχει και τη μητούλα του. Έχεις και τα πόδια, έχεις και το σώμα να το υποστηρίξεις. Είναι καταπληκτικές αυτές οι μπότες για σένα. Ανάλογα με την ώρα της ημέρας, επιλέγω και την μπότα που μπορώ να φορέσω. Το πρωί κάποια flat, το βράδυ. Κάποια flit. Με κάποιο τακούνι. Αλλά γενικά το χειμώνα μου αρέσει πάρα πολύ να συνδυάσω μπότες με διάφορα στυλ και αντισύματα. Θεωρείς ότι αυτή η μπότα ταιριάζει για την ώρα που έχεις επιλέξει να πας. Πού? Να κάνεις τα wines. Η πρώην βολιώτισσα και νυν βουλιώτισσα σπέβδει ταχαίως για το δεύτερο μαγαζί με παπούτσια, ώστε να δει και άλλες μπότες. Γεια σας. Γεια σας. Ψάχνω μπότες σε νούμερο 40. Ναι. Να σας δείξω κάποια σχέδια. Πριν ξεκινήσουμε, έχω κάτι για εσάς. Ήρθε η αλληλογραφία. Το χειρότερο να πάρεις. Δεν αστείευετε. Το εύχομαι με όλη μου την ψυχή. Σιγά καλέ. Αυτή είναι η ώρα που με αγχώνει. Πω. Λοιπόν, θα πάρω αυτό. Πάρε και πες. Ταρατατάν. Όχι. Τι έγινε. Μείον 10 λεπτά. Όχι, ο χρόνος του Shopping Star είναι χρυσός. Όμως, δεν εγκαταλείπεις τη μάχη και το ξέρω. Πάμε να τρέξουμε. Μου κάνατε την καρδιά περιβόλη. Δεν φταίει, κυρία. Πόσο χρόνο έχω? 2 ώρες 23 λεπτά και 49. Φύγαμε, πάμε να δούμε κάποιες βότες. Ευλόγησον, μπράβο. Υπάρχει, είδες που υπάρχει Θεός. Υπάρχει Θεός, παιδιά, υπάρχει Θεός. Υπάρχει Θεός και θα σε κρίνει. Θέλω να δω αυτή. Ναι. Την ταμπά. Ναι. Στο σερβίς Δέσποινα. Και την ποτό. Καφέ. Καφέ. Καφέ μπερδό. Κάθισε λοιπόν. Τι γίνεται? Πολύ ωραίο χρώμα, αν και δεν μου αρέσει πως κάθεται στη γάμπα μου. Τι είναι έχει? Φαρδιά. Νομίζω ότι στην κυρία Ελένη δεν θα αρέσει καθόλου αυτή η μπότα. Όχι, γιατί? Γιατί όλο γκρινιάζεις. Μόνο τη μύτη.
Γενικά, επειδή έχω λεπτά πόδια, ναι, προτιμώ οι μπότες να εφαρμόσουν λίγο καλύτερα. Μ' αρέσει το χρώμα που είναι suede ταμπά. Μ' αρέσει που την σουρώνεις λίγο και την κάνεις πιο 70's, παρόλα αυτά στέκεται σε ένα ωραίο μήκος για την κάμπα σου. Μου αρέσει. Έχω θέμα στο μαγαζί γιατί έχω και πολύ ψηλά και πολύ λεπτά πόδια, οπότε καταλαβαίνετε, δυσκολεύομαι λίγο να βρω μπότες. Σήμερα όμως θα τα καταφέρω, το έχω βάλει σκοπό. Ναι, θα σου έλεγα ότι τα καταφέρει σήμερα, αλλά είχε χάρη που είμαι καλή κοπέλα. Να πω εγώ που δεν είμαι. Ούτε κομμωτήριο δεν θα πας, που να μην πας. Κούκλα βουντού. Κακούργα γυναίκα μου, πει σε μένα δημιουργητή. Καλά, δεν σε είπε και καμπούρα. Α, τέλειες. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι για μένα. Γιατί πάλι δεν μου κάθονται καθόλου καλά στο πόδι. Βέβαια, μου αρέσει το χρώμα τους. Είναι τέλειο το χρώμα. Είναι τέλειο το κροκό. Είναι τέλεια η φόρμα της μπότας. Όμως, επειδή είναι λεπτά τα ποδαράκια σου και είναι φαρδιά και είναι πιο σκληρό το δέρμα, δεν φαίνεται ωραίο. Το κροκό δεν είναι το αγαπημένο μου, αλλά σε κάποια παπούτσια μου αρέσει. Ανάλογα το σχέδιο, το στυλ, το ύφος. Σαν να την ακούω τώρα την Αλεξάνδρα. Κροκό. Ναι. Παλαιομοδίτικο. Παλαιομοδίτικο. Κλαίω. Χαϊμπανάν. Την Ειρήνη που την ξέρεις? Την Ειρήνη την γνώρισα σε γήπεδο φυσικά. Παίζαμε στην ίδια ομάδα και κολλήσαμε από την πρώτη στιγμή. Τι πιο όμορφο να κάνεις πράγματα που σου αρέσουν και μέσα από αυτά να προκύπτουν τόσο ωραίες καταστάσεις και σχέσεις. Νίσταξα. Εγέρθητη. Μου αρέσει η μύτη σας στην πότα. Το χρώμα της είναι καλό. Είναι χάλια. Συγγνώμη, αλλά είναι χάλια, είναι χάλια. Αυτό το ύψος δεν το φοράω πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Γιατί? Θα μπορούσα να το δοκιμάσω. Είναι κάτι καινούριο για μένα και μου αρέσει. Παρόλο που οι σουρωτές 70's μπότες μου αρέσουν πάρα πολύ. Οι συγκεκριμένες, επειδή έχουν και αυτό το κόψιμο πάνω που το κάνει λίγο country. Και είναι και λίγο country το κάτω και τις έχεις λίγο τουρώσει αρκετά. Κάνουν λίγο ταρτανιάν και δεν μου αρέσουν πολύ. Γενικά μου αρέσει να δοκιμάζω νέα πράγματα, αν και δεν το τολμάω συχνά. Αλλά νομίζω ότι είναι ώρα να δοκιμάσω και κάτι ακόμα. Άρα δεν σ' αρέσει. Στο shopping star είμαι άλλωστε, γιατί να μην δοκιμάσω και να μην τολμήσω. Βεβαίως, συμφωνώ. Ναι. Και εγώ γι' αυτό το τόλμησα και φόρησα το φόρεμα μέχρι εδώ. Σου φύγε πόντος. Το έχω κόψει το κοντό, όχι τελείως, μεταξύ μας. Θα το φοράω. Γιατί το αγόρι μου το θέλει το λίγο το κατητίστο, το έτσι να φαίνεται. Δεν ξέρω αν είναι για 7 η ώρα το απόγευμα. 7.30. Νομίζω όμως ότι θα μπορέσω, αν τις επιλέξω, να τις φορέσω αρκετές ώρες της ημέρας. Για μένα, εκτός θέματος, είσαι από την ώρα που γεννήθηκες. Πήγες σε ψώνια. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε. Α, έχετε και πολύ ωραίες τσάντες, βλέπω. Μπορώ να τις δω? Ναι, φυσικά. Επιφύτηση. Πού να στα λέω, Δέσποινα. Μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα της. Ωραία. Πιστεύω είναι ότι θα ταιριάξει με την πότα που σκέφτομαι να αγοράσω. Υπέροχη τσάντα δηλαδή, υπέροχη πλέξη, υπέροχα όλα. Μου αρέσει το κούμπομα, μου θυμίζει λίγο τη γιαγιά μου, τη Δεσποινούλα. Τρέντι γιαγιά. Είχε κάτι τέτοιες τσάντες, κάτι τέτοια πορτοφολάκια. Συμφωνώ απόλυτα, γιατί η γιαγιά σου την Δεσποινούλα είναι, όχι για σένα. Ας δω άλλη μια τσάντα. Υπάρχει χρόνος. Και αυτή μου αρέσει πάρα πολύ. Το σχέδιο αυτό το θεωρώ εκπληκτικό. Επίσης πολύ ωραία τσάντα, πιο λεπτή η πλέξη και γιατί όχι, μαύρη, μ' αρέσει και το λουράκι της. Πολύ ωραία, αυτό το oversize πορτοφόλι, παλαιού τύπου, το βρίσκω πολύ κομψό. Μπορώ να την κρατήσω και στο χέρι νομίζω, αλλά να την περάσω και χιαστή. Μου αρέσει πάρα πολύ το κροκό, να το πω. Μην το πεις κροκό. Γιατί? Μην το πεις κροκό. Μπανάλ θα βγει κατευθείαν, θα χαρακτηριστεί και θα φύγει από το πλάνο. Ένα έλεος κάπου, να βάλουμε μια τελεία. Και παύλα. Ακού κροκό. Τα έχετε κάνει όλα κροκό εσύ και η Μαρίνα. Φοράει το φίδι, κροκό. Φοράει τη γούνα, κροκό. Το λεοπάρ, κροκό. Ερπετό. Έχουν ισοπεδωθεί όλα στην εποχή μας, πέστα. Η μελαχρινή βολιώτισσα φεύγει και από το δεύτερο μαγαζί και πάει να αγοράσει τα παπούτσια της. Τι χαρά. Τι σας οφείλω? Είναι στα 85 ευρώ. Ορίστε. Έμειναν 3.15. Ορίστε και τα πράγματά σας, ορίστε και η αποδειξούλα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Πρώτη αποστολή εξετελέστη. Δέσποινα, πάμε να δούμε τα ρούχα τώρα. Πολύ νερό σήμερα. Φτάσαμε. Γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να δω κάτι σε φόρεμα και κάτι σε φούστα, ίσως κάποια μπλούζα pullover ή πουκάμισο. Ωραία. Ήσουν περιγραφική, εντάξει. Δεν είπες όμως για πού τα θέλεις.
Λοιπόν, κάτι σε φουστίτσα θα σου έδειχνα κάτι τέτοιο. Πουλοβεράκι είναι αυτό το οποίο δεν έχει χιαστεί. Μπορούμε να δούμε και πιο μακρύ μετά σε πουλοβεράκι, αν θέλει. Αν σου αρέσει, μπορούμε να τη δούμε. Μίλα καλέ. Μπορούμε να δούμε κάτι σε σορτσάκι. Σιωπηλή. Δεν ξέρω αν θα ήθελε. Ναι, απλά δεν μου αρέσει το από πάνω, θα ήθελα κάτι άλλο. Μπορούμε να βρούμε κάποιο πουλοβεράκι ή θέλει κάποιο πουκαμισάκι. Όλα σε άκι. Να δω λίγο τι υπάρχει. Όλα. Κάτι σε αυτό εδώ. Να δώσω με αυτό να το δοκιμάσω και θέλω να δω αν υπάρχει κάτι σε φόρεμα μίντι. Όχι μίνι. Υπάρχει αυτό εδώ που είναι σε δερματίνι. Ναι, αυτό. Υπάρχει αυτό εδώ που κάνει αυτό. Ασύμετρο. Και μία μπλούζα για αυτή τη φούστα, αλλά λίγο γρήγορα για την πιάση. Θέλεις κάτι σε πουλοβεράκι, θέλεις κάτι σε αυτό εδώ που έχει τα μανικάκια που ναι, είναι μοντέρνα. Υπάρχει και κάτι τέτοιο που είναι αυτό. Ωραία, θα σου βγάλω εγώ αυτό, να το δούμε. Ωραία, ευχαριστώ. Πάμε να τα δούμε. Καλέ, πού την πάτε την κούκλα. Α. Σας έφερα και την μπλουζίτσα. Και έμεινε τσιτσίδι κούκλα. Ορίστε. Oh. Πάει με μπότες αυτό. Αυτό το φόρεμα θα μπορούσα ίσως να το βάλω και δεν είναι στο στυλ μου. Για κάποια άλλη κυρία ίσως. Για φαγητό. Αλλά σίγουρα όχι για wine bar. Ούτε wine bar, ούτε για φαγητό. Και το delivery που θα στο φέρει στο σπίτι να μπει το φόρεμα. Θα μας μείνει η Ελένη. Δεν συνηθίζω να πηγαίνω σε wine bar, αλλά τώρα θα το κάνω λόγω του φίλου μου. Ποιος είναι ο φίλος, Δεσποινιό? Γιατί κουνιέσαι? Η ζωή μου σαν το φίλο στον αέρα. Δεν το περίμενα. Ημερώματα να πέφτει στο κενό. Πέσε. Ο φίλος μου λοιπόν, ο Τάκης, τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Από πού? Είχαμε γνωριστεί σε κάποιο γυμναστήριο που δούλευε. Φέτες. Εγώ βέβαια ήμουν πελάτησα. Και έκτοτε έχουμε αναπτύξει μια πολύ ωραία σχέση. Έχω γνωρίσει τα παιδιά του, τη γυναίκα του και κάνουμε πάρα πολύ καλή παρέα. Πάρα πολύ ωραία. Στον Τάκη θα πάτε και θα περάσετε και τέλεια. Πόσο χρόνο έχω? 1:37. Έφυγα. Σιγά καλέ. Τρέχα, δεν προλαβαίνει. Καλά κάνει, θα μην προλάβει. Άρε, Τάκη. Μου αρέσει το χρώμα. Επίσης, το πουκάμισο δεν νομίζω ότι είναι του γούστου μου. Θα ήθελα κάτι άλλο. Σαν συνδυασμός μου αρέσει. Φυσικά είσαι μια γυναίκα που μπορείς να βάλεις βερμούδα, αλλά συγκεκριμένη κάπως μου την έχεις ρίξει κάτω. Εγώ θέλω να είναι ψηλά στη μέση και φαρδιά και ίσως λίγο πιο κοντή για εσένα, με ένα πιο έτσι δεμείο πακ καλσόν από μέσα. Το top δεν με ενθουσιάζει, να σου πω την αλήθεια. Πολύ συντηρητικό, βρε παιδί μου. Σε καλύπτει ολόκληρη. Σαν αθλήτρια ήμουν πολύ ανταγωνιστική και ιδιαίτερα νευρική. Στην καθημερινή μου ζωή όμως δεν είμαι έτσι. Τι άλλαξε? Είμαι πολύ ήρεμος άνθρωπος και ειδικά στο παιχνίδι. Έχω έρθει να περάσω καλά και δεν θέλω να βάλω στο μυαλό μου ανταγωνιστικό της και τέτοια θέματα. Και καλά. Αγάπη μου, κι εγώ μαζί σου. Τι ανταγωνισμό τώρα, τι λέμε. Την αλήθεια. Δεν το καταλάβαμε χθες αυτό. Το αντίθετο έδειξε. Την περίμενες. Όταν με έκρινες και μου είπες ότι δεν έχω δημιουργικότητα. Μήπως θα έβλεπα και κάτι από πάνω. Ναι. Θα ήθελες κάτι σε μονόχρωμο, κάτι σε τιγρέ που του πάει ωραία. Τι θες? Ή θέλεις κάτι σε μονόχρωμο? Θα ήθελα να δω αυτό. Πω. Υπάρχει σε ταμπά. Oh. Μου αρέσει το print. Το μετάτ. Βέβαια δεν είμαι πολύ σίγουρη αν ταιριάζει σε μένα, γιατί το θεωρώ λίγο πιο σοβαρό, ίσως για πιο μεγάλη ηλικία. Η ιδιαιτερότητα αυτού του παλτό είναι ότι έχει αυτές τις αντρικές απλές γραμμές, όμως η ματιέρα του είναι ούλτρα γυναικεία. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Συνήθως τα παλτό που επιλέγω είναι λίγο μονότονα. Μα γιατί? Γενικά στην ντουλάπα μου επικρατεί το μαύρο και δεν δοκιμάζω εύκολα χρώματα, ειδικά μέσα στο χειμώνα. Έτσι όπως το βλέπω αυτό, θέλω οπωσδήποτε να εξαφανιστεί από την οπτική μου γωνία. Είμαι. Τα αυτιά μου και τα μάτια μου. Πάει με τη μάσκα. Νομίζω ότι το ντύσιμο αυτό είναι για λίγο πιο βραδύ. Ατέριαστο τελείως, αλαντούλα βουλαντούλα. Τι εννοείς? Καθόλου, ατέριαστο, για μένα ατέριαστο. Αν με δουν έτσι στο wine bar, μάλλον θα κλάψουν. Θα νομίζουν ότι αλλού ήθελα να πάω, μπερδεύτηκα και πήγα εκεί. Ναι, γιατί αν σε δουν αλλιώς δεν θα κλάψουν. 3-0. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι μίνι φούστες και τα μίνι φορέματα, όπως επίσης μου αρέσουν πάρα πολύ και τα μίντι στενά φορέματα. Γενικά τα θεωρώ πολύ θηλυκά και ότι αναδεικνύουν το γυναικείο σώμα. Θα ήθελα να σε δω με κάτι πιο στενό και πιο σεξι, γιατί είσαι και από μόνη σου σεξι.
Πάμε σε έξι δέσποινα. Ώρα να δούμε το δεύτερο μαγαζί. Έχουν βγει τα μαχαίρια σήμερα. Θα γίνει χαμός στο πλατό. Σας θυμίζω ότι το θέμα της εβδομάδας είναι δημιουργική με μπότες το απόγευμα. Θα ήθελα να δω κάτι σε φόρμα, μαύρο ή σε γίνες αποχρώσεις, σε κοντό. Για να δούμε τι έχουν και εδώ. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Ναι. Πώς σου φαίνεται? Μου αρέσει. Τέλεια. Άλλο. Αυτό. Α, και αυτό μου αρέσει. Και κάτι σε στενό. Πολύ ωραίο είναι και αυτό. Μου αρέσει και αυτό πάρα πολύ. Ωραία. Μετά σε πιο μακρύ. Θα βάλω αυτά τα τρία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κιόλας. Επιτέλους μίνι. Μου αρέσει πάρα πολύ το φόρμα αυτό. Μου αρέσει το υφασμά του. Το κόψιμό του ίσως είναι λίγο κοντό. Αυτό το φόρμα είναι πάρα πάρα πολύ όμορφο. Μ' αρέσει που είναι σατέν, τρελαίνω μια σατέν. Σου κάθεται τέλεια, σου τονίζει τη μέση, σου πάει απίστευτα. Νομίζω θα είμαι πολύ άνετη με αυτό το φόρεμα. Θα το φορούσα και απόγευμα και βράδυ. Είναι ό,τι πρέπει για την περίπτωση, νομίζω. Μ' αρέσει το σατέν. Μ' αρέσει η ανάλαφρη διάθεση αυτού του ρούχου. Μ' αρέσει η φούστα που είναι flowy, που έχει κίνηση. Θέλει τη ζώνη του, αλλά δεν είναι κακό φόρεμα απογευματινό. Ωραίο είναι. Μπορώ να δω μια ζώνη. Ναι, τι έτσι θα μείνει. Ευχαριστώ. Για βάλε και πες. Μου αρέσει το φόρμα με τη ζώνη, αλλά θα προτιμούσα ένα άλλο χρώμα να του δίνει λίγο φως. Νομίζω ότι είναι πολύ σκούρο. Είναι ωραία η ζώνη. Μαύρο και καφέ, να ξέρεις, είναι πολύ πολύ κόμψος συνδυασμός. Νομίζω ότι είμαι άτυχη στη ζώνη, χάνω και χρόνο, οπότε πρέπει να πάω να αλλάξω. Γενικά είσαι άτυχη. Τι εννοείς? Διαγωνίζεσαι μαζί. Έπρεπε να βάλεις μπότες σήμερα, να δούμε αν πηγαίνουν τα φορέματα. Μου αρέσει πάρα πολύ το φόρεμα. Μου αρέσει πάρα πολύ η ζώνη που έχει. Και τα μοτίβα του, το ασπρόμαυρο. Γατάκια το φόρεμα, είσαι και εσύ γατούλα. Μια χαρά θα τα πάτε. Δεν ξέρω αν θα είμαι μέσα στο θέμα, γιατί δεν έχω αποφασίσει αν οι μπότες που έχω επιλέξει ταιριάζουν με το συγκεκριμένο ύφος του φορέματος. Το θέμα μας οι μπότες είναι. Άμα φοράς μπότες, μέσα θα είσαι. Η Ειρήνη. Με τη φίλη μου την Ειρήνη βγαίνουμε αρκετά συχνά. Θυμάμαι ένα βράδυ λοιπόν που είχαμε πάει στην Πάολα. Κλαίω. Και το είχαμε ξενυχτήσει φυσικά. Είχαμε γυρίσει πρωί στο σπίτι και είχαμε γυρίσει και λίγο ζαλισμένες. Η αλήθεια είναι αυτή. Λίγο, αμφιβάλλω. Αυτά έχει η Πάολα. Σε ξελογιάζει. Αυτό για Πάολα είναι. Μου αρέσει πάρα πολύ το φόρεμα. Είναι ελαστικό, πλεκτό. Πλεκτό. Μπορώ να το φορέσω και πρωί, νομίζω και απόγευμα. Αυτό νομίζω είναι το ρούχο για σένα. Με τρελαίνει απίστευτα πάνω σου. Δέσποινά μου, απ' όλα το καλύτερο. Σε αυτούς τους χρωματισμούς έχει παίξει και η Αλεξάνδρα. Βέβαια καμία σχέση στο στυλ, αλλά μόνο στα χρώματα. Εννοείται καμία σχέση. Εμείς δεν έχουμε στυλ. Εννοείται, αγάπη μου, καμία σχέση. Έχεις εσύ σχέση με το στυλ? Θα μπορούσα να δω και ένα πανωφόρι. Ναι. Ναι, θα δοκιμάσω αυτό. Τι σου λέει, πάει με το σύνολο? Ναι, δεν ξέρω αν με κολακεύει το συγκεκριμένο. Δεν είναι άσχημο, αλλά για μένα νομίζω ότι ταιριάζει. Είναι φανταστικό αυτό το παλτό για σένα. Το προτιμώ από άλλα που έχεις δοκιμάσει. Πολύ πιθανό να με συγκρίνουν με το Matrix. Έχω πολλές ομοιότητες. Κορίτσια, πώς σας φαίνεται? Κάνω για Matrix, για τη βοηθό του μάλλον. Μάστριχτ. Μάστριχτ. Δεν καταλαβαίνω, δεν ξέρω. Η συνθήκη. Τίποτα. Μία ώρα, 2 λεπτά και 29 δεύτερα για τη Δέσποινα από το Matrix, από τη Βούλα, που κατευθύνεται προς το τρίτο μαγαζί με ρούχα. Σε λίγο φτάνει η ώρα των αποφάσεων. Γεια σας. Γεια σας. Ντρόμαξες. Θα ήθελα να δω κάτι σε φόρεμα, σε μαύρο ή σε μπέζ τόνους. Θέλουμε κάτι σε φούστα, σε παντελόνι. Θέλω κάτι σε φόρεμα, μαύρο ή σε γίγνους τόνους, σε μπέζ. Ωραία. Για πες. Κάτι τέτοιο με κολάν. Όχι, κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε. Σε δερματίνι.
Ναι, και αυτό μου αρέσει. Τι άλλο έχουμε? Έχεις να μου προτείνεις κάτι άλλο σε φόρεμα? Έχουμε. Σε φόρεμα, αν θες να πάτε σε φούστα μετά. Όχι, λοιπόν, σε φούστα είμαστε εδώ, σε αυτά τα δύο χρώματα. Φόρεμα, σε φόρεμα, κάτι κοντό, μόνο τη δερματίνη αυτή εδώ πέρα, που την κρατάς. Μετά τα μπλουζό. Ωραία, θα δοκιμάσω αυτά. Ωραία. Πάμε να τα φορέσεις. Κι άλλο Matrix. Τι, σφίγγει? Δεν νομίζω ότι ταιριάζεται με αυτό το φόρεμα. Έχει πάρα πολύ χαμπαλά. Δεν ταιριάζεται, σου λέω. Ξέφυγε αυτή. Αντικειμενικά στο λέω. Είναι χάλια. Όχι, δεν σου πάει. Ούτε στο πας. Νομίζω ότι δεν είναι στο στυλ μου. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι για την περίσταση ενδείκνεται. Δεν είναι για σένα. Σε καλύπτει, σε χάνουμε και δεν υπάρχει λόγο να χάνουμε τη γυναίκα. Κρίμα είναι. Η κόρη μου η Βασιλική νομίζω ότι αν με έβλεπε θα μου έλεγε να πάω να το βγάλω αμέσως. Είμαι 100% σίγουρη. Για 11 χρονών ξέρει το κοριτσάκι. Άχουτο. Πάλι μαύρο. Τα φερμουάρ γενικά μου αρέσουν γιατί είναι ένα ροκ στοιχείο πιστεύω πάνω στα ρούχα. Οπότε μου αρέσουν πάρα πολύ. Το κάτω μέρος βέβαια θα το ήθελα λίγο πιο κοντό. Όχι, όχι. Όχι, 1821, το είπαν το όχι. Ο Μπότσαρης. Γενικά είμαι ροκ στο στυλ μου. Μου αρέσουν και τα δερμάτινα και τα φερμουάρ και αλυσίδες και το λίγο πιο χαλαρό ύφος. Το υποστηρίζω πάρα πολύ, δεν το συζητάμε, δαγκωτό. Αφού είσαι σεξοβόμβα ρε κοπελάρα μου, γιατί τα φοράς αυτά? Πόσο χρόνο έχω? 39 λεπτά ακριβώς. Αμάν, δεν με βλέπω καλά. Μοιοπία. Μπορώ να δω κάτι ακόμα? Ναι, βεβαίως. Α, θες κι άλλο, ε? Ναι, ναι. Δοκίμασε κι άλλο. Με σπίγουνε μας τα ματάκια μας. Εγώ, παιδιά, θέλω να μου πληρώσω το οφθαλμίατρο όταν φύγω από εδώ πέρα. Αυτή την μπλούζα, αυτό το σύνολο. Ωραία, θα δοκιμάσω αυτά. Ωραία. Ευχαριστώ. Δεύτερη φουρνιά. Θα μείνουμε εδώ για πάντα. Έλα. Μου αρέσει πολύ η φούστα με το μπλουζάκι. Το πάνω κομμάτι δεν θα το προτιμούσα να το φορέσω. Πάρα πολύ σεξι αυτή η φούστα η πένσιλ και πάρα πολύ σεξι και το τζάκετ. Σήκωσα μου και λίγο τα μανίκια. Βάλε μου και από μέσα μία μπότα στο ίδιο χρώμα να κάνεις μια υπέροχη μονοχρωμία και αν θες ρίξε και ένα καμήλο παλτό επάνω. Μου θυμίζω λίγο ταινία ελληνική δεκαετίας 80. Ρένα Παγκράτη, Στάθης Ψάλτης και Τιφίνου. Έλα να αγαπηθούμε. Κάτι τέτοιο. Του 80 δεκαετία, αλλά δεν ήταν ντυμένες έτσι. Αλλά. Ήταν πιο τρελιάρες. Νομίζω θα έπαιζα στο καμικάζι αγάπη μου. Λατρεία. Αλλά επειδή μου αρέσουν και οι μηχανές, θα έπαιρνα το ρόλο του Στάθη Ψάλτη, παιδιά. Και εμένα μου αρέσουν οι μηχανές και θα διαλέξω τον Ψάλτη. Τον αριστερό. Και θα στα ψάλω εγώ αργότερα. Το μπλουζάκι μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει και η λεπτομέρεια στο μανίκι που ξουρώνει. Αν και τα ριά δεν τα προτιμώ στη ζωή μου, δεν τα φοράω. Πώς και έτσι. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Και έλεγα πόσο χειρότερο μπορεί να είναι χωρίς το σακάκι. Βάλ' το πάλι, βάλ' το να μην τα βλέπουμε. Σε παρακαλώ πολύ. Μπορώ να δω ένα πάνω φόρμα αυτό? Ναι, βεβαίως. Εμένα μου αρέσει το ριγιέ. Κάτι τέτοιο μπορούμε να το συνδυάσουμε. Κάτι άλλο που να μην φλεμόντωψη. Λεοπάρ με ριγιέ. Ναι. Και. Κάτι σε καμπαρτινέ. Και ναι. Αυτό εδώ. Θα δοκιμάσω το μαύρο, το καμπαρντινέ. Ορίστε. Ευχαριστώ. Φόρεσέ το. Θα το ήθελα λίγο πιο κοντό, η αλήθεια είναι. Παρ' όλα αυτά, οι καμπαρντίνες μου αρέσουνε. Μου θυμίζω και λίγο η Ηρακλή Πουαρότ. Ο κύριο. Τραγουδιστής. Νομίζω ότι αν μπορούσα, θα ήμουν η σύγχρονη Άγκαθα Κρίστη. Πέρασε σφίνα η Αγκάθα Κρίστιν. Κρίστιν. Λίγο σακούμπησε, σ' άφησε εκεί στάσιμη και έφυγε. Η Δέσποινα είναι έτοιμη να πάει ταμείο, παρά τα σχόλια. Τι σας οφείλω? Είστε στα 190 ευρώ. Αμάν. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Τα ψώνια σας. Ευχαριστώ. Και η απόδειξή σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Δέσποινα, ήρθε η ώρα για αξεσουάρ. Δεν πιστεύω να αγοράσει κι άλλα. Καλέ, μίλησέ μου. Τι σας οφείλω? Είναι 125 ευρώ. Πω, πάρε τα χρήματα. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Ατάραχη. Με γεια σας. Δεν έχει αίσθηση. Και η απόδειξή σας. Ευχαριστώ, γεια σας. Δέσποινα, τι κάνουμε τώρα? Τίναξες την μπάνκα στον αέρα.
Πόσο χρόνο έχω? 16 λεπτά και 25. Χρόνο έχω, αλλά δυστυχώς δεν έχω καθόλου χρήματα. Δεν μου έχει μείνει δεκάρα τσακιστή. Κορίτσια, λυπάμαι, κομμωτήριο και αξεσουάρ. Δεν γίνεται να πάρω. Οπότε τρέχω γρήγορα στο βαν να δαυτώ. Πες μου ότι μου κάνεις πλάκα. Κάνουν πλάκα με αυτά. Έχει χρόνο και δεν έχει χρήματα. Κρίμα, βρε παιδάκι μου, γιατί θα χάσει και βαθμό από το κομμωτήριο, θα χάσει και βαθμό από το αξεσουάρ. Εύχομαι πραγματικά να άξιζαν τα ρούχα και τα παπούτσια που επέλεξε να αγοράσει. Δέσποινα, πάμε να βαφτίσεις το βαν. Είσαι γυναίκα σπάταλη, γι' αυτό μ' αρέσεις. Άντε τώρα να βαφτίσεις εδώ μέσα. Έχουμε καθρέφτη. Τώρα θα σας δείξω το μακιγιάζ που θα κάνω. Κοίτα, εμένα θα μ' άρεσε να δω ένα ροζουλί, αλλά νομίζω δεν της αρέσουν τα χρώματα γενικά. Βαφτιθάρ, θα βάλω ένα lip gloss και θάρ. Γενικά δεν βάφουμε πάρα πολύ στη ζωή μου, δεν μου αρέσει το έντονο μακιγιάζ. Αυτό έλεγε. Οπότε θα βάλω λίγο make-up, ναι. Θα τονίσω λίγο τα μάτια μου και θα βάλω και ένα κραγιόν, όχι σε πολύ έντονες αποχρώσεις, ροζ. Ναι, όπως το είπες. Το ακούω, θα μ' αρέσει. Τώρα θα πάρω ένα μαντιλάκι να ξεβαφτώ. Ωραίος καθρέφτης. Τα μαλλιά μου θα τα αφήσω όπως είναι. Επειδή τα μαλλιά σου τα αφήνεις έτσι όπως είναι κάθε φορά, θα ήθελα να δω κάτι διαφορετικό. Τι θα βάλεις πρώτα? Πρώτα θα βάλω κονσίλερ. Δεν βάζεις κονσίλερ, κοντζίλα βάζεις. Μην ξεχνιόμαστε. Το κονσίλερ το χρειάζομαι γιατί όταν είμαι κουρασμένη, έχω μαύρους κύκλους, αν έχω ξενυχτήσει, αν δεν έχω πολύ καλή ψυχολογική διάθεση. Γιατί? Φωτίζει τα μάτια. Καλά κάνεις και τον βάζεις αυτό τον Godzilla στα μάτια σου. Και τον King Kong. Να φύγουνε οι μαύροι κύκλοι. Σ' αρέσει πολύ το make-up? Γενικά το make-up δεν με ενθουσιάζει. Α. Θεωρώ ότι το φοράω ειδικά πολλή ώρα. Νομίζω ότι το πρόσωπο μου είναι βρώμικο. Βρώμικο. Το νιώθω πολύ βαρύ, οπότε γενικά δεν βάφομαι, δεν το χρησιμοποιώ στο χειμώνα. Ωραία, πες με ένα λόγο που το βάζεις τώρα που βιαζόμαστε. Δυστυχώς, το χρόνο φοβόμουν, τελικά με τα χρήματα την πάτησα. Αυτό το παθαίνω και στην κανονική μου ζωή, κορίτσια. Ήμουν σίγουρος. Όπως όλος ο κόσμος φαντάζομαι. Και στα δυο την πάτησες. Και το χρόνο την πάτησες και το λεφτά την πάτησες. Γενικά την πάτησες. Όχι. Σπάταλη. Πόσο χρόνο έχω? 8 λεπτά και 43. Ωραία. Στην συνέχεια θα βάλω λίγο από το brown. Να βάλεις, Δέσποινα. Θα τη βρεις. Ρε φίλε, ας την πούδρα, πάμε να φτιάξουμε λίγο ματάκι, πάμε να φτιάξουμε λίγο χυλάκι. Ας το ρημάδι το πρόσωπο, δεν τα έχεις ανάγκη όλα αυτά. Η Δέσποινα δεν ακούει. Μετά θα βάλω λίγο ρουζάκι. Βάλε. Να μην είμαι σαν την πεθαμένη. Πού το έχει δει αυτή η κοπέλα το πεθαμένη? Σε ταινία. Ότι... Ηρέμησε. Θα χρησιμοποιήσω μια σκιά. Τι χρώμα? Ανοιχτόχρωμη, απλά για να φωτίσει λίγο το μάτι μου από πάνω. Μπορεί να θυμίζει και λίγο πούδρα. Δεν θέλω σκιά καθόλου. Φοβάσαι? Καθόλου. Θα περάσω και πολύ λίγο γλίτερ, λίγο, στον ίδιο τόνο. Λίγο. Ίσα για να φωτίσει το μάτι. Ναι. Βάλε και γλίτερ, βάλε λάμψη παιδί μου εκεί, γιατί τίποτα άλλο δεν θα λάμψει. Θα προσπαθήσω να βάλω λίγο eyeliner, εάν το βρω εδώ πέρα μέσα. Οκ. Okay. Σήμερα. Θα προσπαθήσω κι εγώ μαζί σου να μην σε βρίσω σήμερα. Ντροπή. Θα βάλω τώρα το κραγιόν μου. Τέλειωνε κι εσύ ρε παιδί μου. Το οποίο είναι σε ροζ απόχρωση. Ναι. Περάσω πρώτα το μολύβι. Ροζ. Ρώτα και πόσο χρόνο έχεις. Πόσο χρόνο έχω? 3 λεπτά και 16 δεύτερα. Τέλεια. Ναι, τέλεια. Τρέχω. Μ' αρέσει το ροζ κραγιόν σου. Αφήνω και τα μαλλιά μου. Oh. Πόσο χρόνο έχω? 1 λεπτό και 3. Τέλεια, κορίτσια, σας εύχομαι. Άντε να δούμε. Απλά και φυσικά. Αυτό μπορείς να κάνεις. Ωραία. Για πες μου τώρα, Δέσποινα, πώς νιώθεις μετά από όλο αυτό? Τώρα που τελείωσα τα ψώνια μου, αλήθεια είναι ότι νιώθω ανακούφιση. Το ευχαριστήθηκα. Μπορεί να μην μου έμειναν καθόλου χρήματα, αλλά πέρασα πάρα πολύ ωραία. Είστε τουλάχιστον μέσα στο θέμα? Πιστεύω ότι είμαι μέσα στο θέμα. Ελπίζω να αρέσει και στα κορίτσια και φυσικά και στη Δίκη. Εγώ θεωρώ ότι έκανα καλές επιλογές. Τέλεια! Επιστρέφουμε στο πλατό να ακούσουμε τι λένε τα κορίτσια. Τις
μπότες προς το τέλος που δοκίμασε, που δεν τις θεωρώ μπότες και εκτός θέματος επίσης, που ήταν κοντές και πήγαιναν κάπως έτσι προς τα πάνω, σας άρεσε η καφέ? Εμένα καθόλου. Δεν μου άρεσε αυτή η σούρα που έκανε και δεν μου άρεσε και η καμπύλη που έκανε στο πλάι. Δεν μου άρεσε καθόλου. Θεωρείτε ότι είναι μέσα στο θέμα? Θα μπορούσε να είναι μέσα στο θέμα, γιατί δεν είναι μποτάκι. Κανονικά είναι ψηλή. Ήταν μέχρι εδώ. Ναι, ήταν κάτω από τη γάμπα όμως. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Το μποτάκι είναι μέχρι τον αστράγαλο. Εκεί κάπου ήταν. Όχι, λίγο το πιο πάνω. Η Δέσποινα αγόρασε ρούχα και μπότες, αλλά δεν της έμειναν χρήματα ούτε για αξεσουάρ ούτε για κομμωτήριο. Με ό,τι έχει λοιπόν, είναι έτοιμη να κάνει πασαρέλα. Αν και δεν έχω ξανακάνει πασαρέλα, δεν έχω καθόλου άγχος και είμαι πολύ σίγουρη ότι θα τα πάω σούπερ. Γεμάτη αυτοπεποίθηση, η Δέσποινα ετοιμάζεται να διαπρέψει στην πασαρέλα του Shopping Star. Και τα κορίτσια ετοιμάζονται να βγάλουν τα φτιάρια για να τη θάψουν. Έχετε για βρυσούλες, αρχίζουν τα όργανα. Βρε, πώς από εδώ. Για να δω πότα. Τελικά πήρε τη ζαρωμένη, τη σαρπέη. Φελάκια, κολλητές. Μη μου γυρνάς την πλάτη. Για βγάλε να δούμε το εσωτερικό. Αλεξάνδρα, συγκρατήσου. Σε βλέπω έτοιμη να ορμήξεις. Δεσποινάρα κουκλάρα. Πραγματικά την πασαρέλα την έχεις δικιά σου. Ξέρεις πάρα πολύ ωραία να κινείσαι και να περπατάς. Και αυτό το σώμα Παναγιά μου και αυτό το πρόσωπο. Τώρα, όσον αφορά στο look, πολύ ωραία επιλογή παλτό. Μ' αρέσει που είναι αντρική η γραμμή του. Όμως, πολύ γυναικεία η ματιέρα. Σου πηγαίνει πάρα πολύ το σατέν φόρεμα. Σου πηγαίνει πάρα πολύ το καφέ, όπως και σε όλες τις μελαχρινές. Υπέροχη μαύρη ζώνη και μια χαρά και τσάντα. Οι μπότες δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσιάζουν. Δυστυχώς δεν πήγες για αξεσουάρ και κοσμήματα. Δεν πειράζει, θα πρέπει να το φανταστούμε. Θέλουν να σε ξαναδούν. Δέσποινα, πώς ήταν η αίσθηση εκεί πάνω? Η πασαρέλα ήρθε πάρα πολύ ωραία. Λες και βρισκόμουν στο φυσικό μου χώρο. Έτσι. Η Δέσποινα στην πασαρέλα ήταν φωτιά και λάμπρα. Για να δούμε πόσο κόστησε το σύνολο που φόρεσε η Δέσποινα. Για το παλτό πλήρωσε 125 ευρώ, για το φόρεμα 126. Η ζώνη κόστησε 64 ευρώ, οι μπότες 65 και η τσάντα 20. Συνολικά ξόδεψε και τα 400 ευρώ. Δεν μας άφησε ούτε σέντια, θεόφοβη. Δέσποινα μου, γεια σου. Γεια σου, Πυρίδουλα μου. Έχεις κάνει ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο ντύσιμο. Ευχαριστώ. Μου αρέσουν όλα μεμονωμένα. Έχω ένα δικό μου κόλλημα. Δεν μ' αρέσει να μπλέκω μαύρο με καφέ. Για μένα το μαύρο με το καφέ είναι πάρα πολύ ωραίο συνδυασμός. Σπυριδούλα δεν της αρέσει και καλά έκανε και μου το είπε. Η τσάντα μόνο δεν μ' αρέσει. Τα τσάντα, παρόλα αυτά it's okay για γλυφάδα. Έχω προβληματιστεί, δύο είναι τα βασικά μου. Ένα είναι τα αξεσουάρ που σαν θεάρα που είσαι, έπρεπε να σε συνοδεύουν. Και οι μπότες. Δεν ξέρω αν είναι μποτάκι ή μπότα. Τα μποτάκια είναι λίγο πιο χαμηλά. Εντάξει, είναι μια μπότα όχι τόσο ψηλή. Χαμηλή μπότα. Σε ό,τι αφορά μαλλί και μακιγιάζ και με κότσο να μου ερχόσουν να είσαι κούκλα και χωρίς μακιγιάζ να μου ερχόσουν να είσαι κούκλα, γενικά μ' αρέσει. Καλέ σταμάτα! Τι χαρά μου φάνηκαν τα σχόλια της Πυριδούλας. Ο καθένας έχει το γούστο, την άποψή του και όλα είναι σεβαστά και δεκτά. Θεωρώ ότι τα σχόλιά μου έχουν ακουστεί οκ στη Δέσποινα. Ελπίζω να μην παρεξηγήσει κάτι, άλλωστε τι να παρεξηγήσει. Από πάνω μέχρι κάτω να έχω στολίσει αυτή τη γυναίκα, είναι εντάξει, είδωλο. Γεια σου Δεσποινάκη. Γεια σου μαμά Ελένη. Μαμά Ελένη, τώρα θα κάτσει μαμά Ελένη. Λοιπόν, τα μαλλιά σου τα ήθελα πάνω. Όπως είναι το φόρεμα η ζώνη, μου αρέσει ας είναι και κοντό και ας ήταν και πιο κοντό. Εγώ τα φοράω. Ήθελα την μπότα πιο ψηλά, για να φαίνεται λίγο το πόδι. Mm-hmm. Η τσάντα δεν μου πολύ αρέσει. Το παλτό έτσι και έτσι, αλλά μου αρέσει σύνολο το φόρεμα με τη ζώνη. Θα το φόραγα καραντίνα. Αλλά ήθελα την μπότα την ήθελα πολύ πιο ψηλή. Mm-hmm. Γιατί είναι χαμηλή και είναι, έχει κάποιο κάπως αλόκοτο. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, ξέρεις, αγαπάω. Και εγώ πολύ. Μαμά Ελένη, αυστηρή όπως πάντα. Την ακούμε και τη σεβόμαστε.
Η Δέσποινα δεν νομίζω να έχει πρόβλημα στα σχόλιά μου. Άλλωστε, ξέρει, εγώ τα λέω μπροστά, πώς θα τα πάω μπροστά, τα λέω και από πίσω. Δεν νομίζω να με παρεξηγείτε. Εγώ την αγαπώ τη Δέσποινα και το ξέρει. Γεια σου, Δέσποινα μου. Γεια σου, Μαρίνα μου. Θα ξεκινήσω κι εγώ από τις μπότες. Συμφωνώ πάρα πολύ με την κυρία Ελένη. Θα την ήθελα κι εγώ κάτω από το γόνατο. Όχι πολύ πιο ψηλή από ό,τι είναι τώρα. Μαρίνα μου, η μπότα κατά την κρίνουμε ολόκληρη. Δεν κρίνουμε πάνω κάτω, δεν είναι φούστα μπλούζα. Όλη την μπότα. Αρχικά δεν ξέρω αν αυτά είναι μπότα και μπότες. Σε δεύτερη φάση μου άρεσε από τον αστράγαλο και κάτω. Μου άρεσε το τακούνι δηλαδή και η μύτη μπροστά, το χρώμα ήταν ωραίο. Δεν μου άρεσε καθόλου η σούρα και το άνοιγμα που έκανε στα πλάγια. Το παλτό σου μου αρέσει. Μου άρεσε πάρα πολύ το print του. Πολύ διακριτικό, δεν είναι μεγάλο, πάει πολύ στα χρώματα που έχεις βάλει. Το τσαντάκι δεν μου άρεσε καθόλου, μου κάνει πολύ πουγκί και δεν μου ταιριάζει με το υπόλοιπο σύνολο. Μου λείπουν τα κοσμήματα, το φόρεμα μου αρέσει πάρα πολύ, δεν με ενοχλεί που είναι κοντό, μου αρέσει, σου πάει. Η ζώνη με προβληματίζει λίγο, ενώ είναι ωραία σαν ζώνη, δεν ξέρω αν θα τη συνδύαζα με αυτό το φόρεμα. Σιγά τον προβληματισμό. Είναι τέλεια, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ζώνη. Εγώ θα τη συνδυάσω παντού. Μέχρι και με την πιτζάμα θα τη βάλω. Τόσο πολύ μου αρέσει. Πιστεύω ότι η Δέσποινα σας άρεσαν τα σχόλιά μου. Δεν έδειξε να ενοχλείται με κάτι. Και αν την ενοχλούσε, πιστεύω κάτι θα μου έλεγε. Γεια σου, Δέσποινα. Γεια σου, Αλεξάνδρα. Εγώ δεν θα συμφωνήσω με τις κοπέλες. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η μπότα. Την αγαπώ, θα πάω να την πάρω κι εγώ. Θα ήταν η τελευταία που θα το σκεφτόμουν ότι θα της αρέσει η μπότα. Παρ' όλα αυτά, χαίρομαι πάρα πολύ που της άρεσε. Δεν θα συμφωνήσω με το φόρεμα. Ήθελα κάτι άλλο να βάλει σε σχέση φορέματος. Αλλά αυτό το φόρεμα, σε ό,τι είπαν τα κορίτσια, δεν θα πήγαινε με πιο ψηλή μπότα το συγκεκριμένο φόρεμα. Πάει με αυτήν. Επιτέλους και ένας άνθρωπος που μου είπε ότι έκανα σωστό συνδυασμό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου αρέσει που έκανες τη διαφορά με το πανωφόρι και έβαλες λίγο χρώμα, έτσι, κουσκούς, λίγο animal print. Και εμένα θα μου έλειπε ένα μικρό σκουλαρικάκι, εφόσον. Αλλά δεν πρόλαβε. Εντάξει, τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Δεν είχες λεφτά, μάλλον τα ξόδεψες όλα. η τσάντα δεν, όχι, δεν μου αρέσει ούτε εμένα. Η Αλεξάνδρα πιστεύω ότι θα μου βάλει 8. Τη άρεσαν και οι μπότες μου και το ντυσιμό μου, δεν τη άρεσε μόνο η τσάντα μου και ίσως ήθελε να δει ένα σκουλαρίκι. Δεν θεωρώ ότι ήταν δημιουργική. Μπότα φορούσε όμως σίγουρα και ναι, μπορεί να πάει έτσι στη κλειφάδα. Πρώτη θα βαθμολογήσει η Σπυριδούλα που ενθουσιάστηκε με τα στοιχεία του συνόλου ξεχωριστά με εξαίρεση την τσάντα, αν και προβληματίστηκε από την απουσία αξεσουάρ. Η Δέσποινα έβαλε ένα 6. Δεν υπήρξαν αξεσουάρ, δεν μου άρεσε η τσάντα, δεν μου άρεσε η διχρωμία καφέ μαύρο και δεν ξέρω κατά πόσο τα παπούτσια ήταν ok. Επόμενη η Ελένη που συμφώνησε με την επιλογή του φορέματος, αλλά δεν της άρεσε η μπότα και η τσάντα. Η Δέσποινα έβαλα 6 γιατί την ήθελα πιο δημιουργική. Καλά! Τώρα θα κρίνει τη Δέσποινα η Μαρίνα, στην οποία άρεσε το παλτό, αλλά είχε ενστάσεις για τις μπότες, τη ζώνη και την τσάντα. Τη Δέσποινα έβαλα 6, γιατί μου έλειπαν τα κοσμήματα, δεν μου άρεσε η τσάντα και οι μπότες και δεν ήμουν σίγουρη για τους συνδυασμούς που έκανε. Και τελευταία η κολλητή Αλεξάνδρα, που όλος περιέργως είχε καλά σχόλια για την μπότα και το πανωφόρι, αν και ξύνησε με την τσάντα και της έλειψαν τα αξεσουάρ. Για να δούμε τι θα βάλει. Λέτε να γίνει το θαύμα. Στη Δέσποινα έβαλα 4, διότι δεν πήγε κομμωτήριο, δεν πήρε αξεσουάρ και δεν θεωρώ ότι αυτό, ένα φόρεμα με μία μπότα, είναι δημιουργικό. Τόση αγάπη μέσα σε ένα χαμόγελο. Δέσποινα, κάνε μια πρόβλεψη. Δεν ξέρω αν θα είμαι η shopping star της εβδομάδας, το ελπίζω. Πάντως εγώ το διασκέδασα, πέρασα πάρα πολύ ωραία αυτή την εβδομάδα και ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Μπορούσε και καλύτερα η Δέσποινα, αφού με μέσο όρο 5,5 στα 10 βρίσκεται προσωρινά στην τρίτη θέση. Όμως διατηρεί ελπίδες για την νίκη, αν της βάλει καλό βαθμό η fashion expert Βίκη Καγιά σε πολύ λίγο. Πρώτα όμως η Βίκη θα δώσει χρήσιμες στυλιστικές συμβουλές. Κορίτσια μου, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το σωστό μήκος της μπότας για κάθε γυναίκα. Όταν οι γάβες σας είναι λίγο πιο βαριές, τότε ποτέ με ποτέ δεν θα επιλέγετε μπότες οι οποίες σταματάνε στο μέσο της γάμπας.
Επίσης, όταν τα γόνατά μας είναι λίγο πιο φαρδιά ή λίγο πιο έντονα, δεν τα τονίζουμε περαιτέρω. Άρα, διαλέγουμε μπότες οι οποίες τα καλύπτουν και είναι λίγο πάνω από το γόνατο. Στην περίπτωση που είστε λίγο πιο μικρούλες και petit, τότε αποφύγετε τις μπότες over the knee και τις thigh high. Αυτές που φτάνουν στο μέσο του μυρού. Γιατί έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα από ό,τι πιστεύετε. Επιλέξτε πιο λεπτεπίλεπτες λύσεις και ίσως κάτω από το γόνατο. Κορίτσια, ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε τη Βίκυ Καγιά. Γεια σας, κορίτσια! Γεια σας, Βίκυ! Τι κάνετε? Καλά. Καλά, εσύ. Καλά είμαστε. Χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω αυτή την εβδομάδα, γιατί είστε μία-μία διαλεκτές, προσωπικότητες πάρα πολύ δυνατές και μ' αρέσει που σας άρεσε και το θέμα της εβδομάδας. Πάμε να δούμε το styling αναλυτικά. Σπυριδούλα, ήρθε η ώρα σου. Πάμε, πάμε. Λοιπόν, 7 στην Παρελαιακή στη Γλυφάδα θα γιορτάσετε το γεγονός ότι οδηγείς. Θεωρώ ότι αυτά τα μαλλιά είναι για μια πολύ πιο ψηλή γυναίκα, για μια πιο έντονη γυναίκα και όχι για μια έτσι φρέσκια γλυκιά κοπελίτσα σαν και σένα. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ το μακιγιάζ σου και μου αρέσουν πάρα πολύ και οι κρίκοι. Ιδιαίτερα όταν έχουμε πολύ έντονο ή σκούρο μαλλί, θέλουμε και λίγο bling bling παραπάνω. Είναι τέλειο το ζιβάγκο και σου πάει πάρα πολύ φούστα. Όμως τα επιμέρους, δηλαδή το μάτσι μάτσι τσάντα, τζάκετ και μπότα, κάνει λίγο κριτικοπούλα. Κάνει λίγο γραφικό. Mm-hmm. Θα προτιμούσα δηλαδή να πας σε όλα μαύρα με άσπρες μπότες ναι. ή σε όλα μπέζ, ζαχαρή, λευκά. Ένιωσα πολύ όμορφα όταν άκουσα τα σχόλια της Βίκης, γιατί δεν ήθελα να εστιάσω αν θα μου πει κάτι αρνητικό ή κάτι θετικό και μόνο το γεγονός ότι σχολιαζόμουν από τη Βίκη Καγιά για μένα ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία. Ελενάκη, στις 7 σε καλό εστιατόριο στο Χαλάνδρι, με το δικό σου το Βαγγέλη, όχι το δικό μας το Βαγγέλη. Oh. Έχουμε και εμείς Βαγγέλη. Με το δικό σας το Βαγγέλη. Με το δικό μας το Βαγγέλη, κάηκε άμα πας. Γιατί? Ωραία, τι έχεις να πας. Το δικό μου Βαγγέλη. Γουλιά θα τρως, θα λέει. Γουλιά θα πίνεις, θα λέει. Τον αγαπώ. Και εγώ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα σκουλαρικάκια σου. Μ' αρέσει πάρα πολύ το φόρμα, το χρώμα, το πατρόν, το μήκος. Και έχεις κάνει θεϊκό συνδυασμό με την πότα. Δηλαδή το χρώμα του ρούχου σου με την πότα είναι win-win. Η κάπα είναι βράδυ. Η τσάντα είναι ολόσωστη μαύρη και αιχμηρή και πολύ ωραίο το μέγεθος. Με τα σχόλια της Βίκης τόσο πολύ χάρηκα που δεν περίμενα ότι έκανα τέτοιο look. Έχουμε το Μαρινάκι στις 7 στο μικρολίμανο με τα γόρι σου, τον Ανδρέα. Καταρχάς το παλτό είναι τέλειο, γιατί είναι αυτό το dusty pink που σου δίνει μια θηλυκότητα, αλλά έχει αυτό το αντρικό πατρόν που το κάνει πολύ αιχμηρό. Και με τις τέλειες μπότες που έχεις διαλέξει, που είναι κάλτσα σαν καλσόν, με μεταλλικό τακούνι και τη μαύρη τσάντα, η οποία είναι νεσεσέρ, δεν είναι τσάντα, αλλά είναι μαύρη όμως, οπότε δίνει μια πολύ αιχμηρή πινελιά, το ανεβάζει σε άλλο level. Το pullover που έχεις βάλει από μέσα, το sweater dress, δεν είναι άσχημο. Μ' αρέσει η λογική του να βάλεις ένα ζιβάγκο sweater dress, το χρώμα της μέντας, με μαύρη ζώνη, αλλά είναι λίγο όχι δημιουργικό, φοβήθηκα το μίνι. Η αλήθεια είναι πως ήθελα να παίξω λίγο με τα χρώματα πιο πολύ, να το προσπαθήσω γιατί δεν το κάνω καθημερινά αυτό, οπότε είπα να το ρισκάρω. Καλά έκανες και παίξεις με τα χρώματα και σου πάνε και πάρα πολύ, δεν ρίσκαρες κάτι. Αλλά οι υφές που διάλεξες είναι λίγο πιο γλυκούτσικες, δεν είναι τόσο δημιουργικές, κατάλαβες τι εννοώ. Ναι. Τα σχόλια της Βίκης νομίζω ήταν αρκετά σωστά, βεβαίως, εκείνη ξέρει. Θα τα ακολουθήσω πιστά εννοείται και θα βελτιώσω ό,τι έχω κάνει λάθος. Αλεξάνδρα στο Παρίσι, μακάρι να σου τύχει να πας και εύχομαι και σύντομα. Μ' αρέσει που έχεις βάλει λίγο bling bling παραπάνω, γιατί είναι ωραίο όταν κάνουμε ένα πιο basic look, να βάζουμε ωραία μεγάλα κοσμήματα ή ωραίες μεγάλες τσάντες ή λίγο πιο λαμπερά αξεσουάρ. Ναι. Και μ' αρέσει πάρα πολύ το look σου. Το λευκό που κάμισε με την καζάκα το βρίσκω πολύ chic, γιατί ωραίο που από κάτω έβαλες και δερμάτινη φούστα. Θα προτιμούσα μια άλλη ζώνη ανδρικού τύπου μαύρη, αλλά και αυτό που έκανες να δέσεις τη μέση είναι πάρα πολύ σωστό. Το παλτό είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί είναι τύπου σαν αντρικό φαρδί τζάκετ και οι μπότες είναι ονειρεμένες. Γιατί είναι βινίλ, είναι 60s και δίνουν μια πολύ ωραία διάθεση. Το τσαντάκι σου πολύ ωραίο που το βάλεις στα βρωτά. Γενικά έχεις κάνει πολύ πολύ καλή δουλειά και πολύ παριζιάνικη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Συγκινήθηκε. Για αυτά που άκουσα από τη Βίκη, γιατί δικαιώθηκα. Επιτέλους. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Επιτέλους ένας άνθρωπος που ξέρει από μόδα, ξέρει να σχολιάσει. Και πιστεύω ότι με αυτά που άκουσα, δεν θα μπορούσα να χαρώ περισσότερο, δεν ξέρω. Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ, πραγματικά. Η Δέσποινα στο wine bar του φίλου του Τάκη, στη Γλυφάδα με την κολλητή σου την Ειρήνη. Είναι πολύ ωραίο το παλτό και πάρα πολύ ωραίο το φόρεμα. Η ζώνη είναι φανταστική, μ' αρέσει πάρα πολύ η τσάντα σου. Δεν πήγες κομμωτήριο, δεν πήρες αξεσουάρ, οι μπότες δεν με τρελαίνουνε. Γιατί είναι λίγο, όχι παλιές, αλλά κάνουν και λίγο costume, δηλαδή κάνουν λίγο κοστούμι, δεν κάνουν τόσο πολύ
δημιουργικές και μόδα, γιατί άλλαξες πολύ ωραίες επιλογές στα μαγαζιά, τις οποίες δεν ξέρω και τις φοβήθηκες. Οι συγκεκριμένες μπότες φοργείται πολύ ωραία με παντελόνι. Με ντένιμα από μέσα και να τις σουρώσει για να κάνει, ξέρεις, 70's. Τα σχόλια της Βίκης για τον ντύσιμό μου μου άρεσαν, ήταν θετικά, εκτός βέβαια από το κύριο θέμα που ήταν οι μπότες. Λοιπόν, κορίτσια, ήρθε η ώρα. Σας τα είπα. Για την τελική κατάταξη και βαθμολογία. Να το πω. Ναι. Να το πω. Έστω. Στην πέμπτη θέση, με βαθμολογία 5,62 στα 10, είναι... Είναι η Σπυριδούλα. Στη Σπυριδούλα βάζω 6, ωραίο το top και η επιλογή της φούστας. Όμως τα υπόλοιπα δεν είναι άρτια και δεν ταιριάζουν για ένα δημιουργικό look με μπότες το απόγευμα. Με το 6 από τη Βίκη, η τελική βαθμολογία της Σπυριδούλας διαμορφώθηκε σε 5,62 στα 10 και έτσι βρέθηκε στην 5η θέση. Είναι σίγουρο ότι αδικήθηκα. Παιδιά, έγινε συνωμοσία. Όχι, είμαι ok με αυτό, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν ήρθα για καμία θέση, ήρθα για την εμπειρία και ειλικρινά το απόλαυσα. Την τέταρτη θέση, με βαθμολογία 6,25 στα 10 είναι... Είναι η Δέσποινα. Το Δεσποινάκι βάζω 7, μια πανέμορφη γυναίκα με υπέροχο κεφάλι και φανταστική σιλουέτα. Πάρα πολύ ωραίο το παλτό, πολύ κομψό το φόρεμα και η τσάντα. Όμως δεν πρόλαβε κομμωτήριο, δεν πήρε αξεσουάρ και αυτές οι μπότες δεν είναι και η ερώτερη επιλογή που θα μπορούσε να κάνει. Με το 7 από τη Βίκη, η τελική βαθμολογία της Δέσποινας διαμορφώθηκε σε 6,25 στα 10 και έτσι βρέθηκε στην τέταρτη θέση. Δεν είμαι ευχαριστημένη με την τέταρτη θέση, αλλά και πάλι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όλα καλά, περάσαμε πάρα πολύ όμορφα και αυτό είναι το κυριότερο. Την τρίτη θέση, με βαθμολογία 6,75 στα 10, είναι... Είναι η Αλεξάνδρα. Στην Αλεξάνδρα βάζω 9. Υπέροχο παλτό, απλό λιτό και απέριτο και πόσο ωραίο να βάλει λευκό απλό πουκάμισο και από πάνω μια καζάκα. Μ' αρέσει και το δερμάτινο φουστάκι, το τσαντάκι είναι φανταστικό και οι μπότες είναι ονειρεμένες. Μπράβο σου! Παρά το 9 της Βίκης, η τελική βαθμολογία της Αλεξάνδρας δεν ξεπέρασε το 6,75, καθώς τη βαθμολόγησαν χαμηλά οι συμπαίκτριές της και έτσι περιορίστηκε στην τρίτη θέση. Νιώθω υπέροχα με την τρίτη θέση, γιατί ξέρω ότι προήλθε από τις βαθμολογίες των κοριτσιών, αλλά η Βίκη με αποθέωσε, οπότε είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Άρα η νικήτρια του Shopping Star θα είναι η Ελένη ή η Μαρίνα. Η Μαρίνα ή η Ελένη, το λέω. Η νικήτρια του Shopping Star με βαθμολογία 7,5 στα 10 είναι... Ανοίγω. Η Ελένη! Μπράβο, Ελένη! Και το χιλιάρικο και το βαγγέλι για φαγητό. Θα με φάει! Συγχαρητήρια! Μπράβο! Και η Μαρίνα με 6,87. Μαρίνα, μπράβο! Ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσια! Συγχαρητήρια, Ελένη! Ευχαριστώ πάρα πολύ! Βαγγέλι! Πάρθο, Βαγγέλη. Δεν με σώζει τίποτα. Να πω κάτι. Κι εγώ το ήξερα. Πρώτα να συγχαρητήσω τα κορίτσια για τους βαθμούς. Σας αγαπάω και το ξέρει η μαμά Ελένη. Να ζητήσω συγγνώμη από τον Βαγγέλη και τον ευχαριστήσω. Επειδή τον είχα στο θέμα. Καλέ τη συγγνώμη. Δεν τον ξέρω. Γιατί μου το ζητήσει συγγνώμη, δεν ξέρω. Του έστω και όλα σου λέω εγώ. Μήπως, Βαγγέλη, υπόσχομαι. Είμαι δικό σου. Σ' αγαπώ. Κέρδισε 1000 ευρώ. Πες μου, θα τα κάνει. Θα δώσω στο παιδί μου τα μισά. Να κάνει ένα ταξίδι με την κοπελιά του. Έλα, μωρέ. Και τα άλλα μισά θα τα δώσω σαν ξένη που τις αγαπώ πολύ. Γεια σου, ρε, Ελένη, σύγχρονα. Εγώ τίποτα. Στη Μαρίνα βάζω 8. Μ' αρέσει πάρα πολύ το παλτό. Είναι ωραία ιδέα της να βάλει από μέσα ένα sweater dress, το οποίο έχει ένα ιδιαίτερο χρώμα που της πηγαίνει πολύ και είναι και ζιβάγκο. Ωραία αιχμηρή επιλογή η μαύρη ζώνη και οι μαύρες μπότες κάλτσα με μεταλλικό τακούνι. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με τη δεύτερη θέση, γιατί έτσι κι αλλιώς πιστεύω ότι η κυρία Ελένη τη άξιζε να νικήσει. Είχε προσπαθήσει πάρα πολύ. Ανωτερώτης. Το Ελενάκι μου βάζω 8.
Η κάπα είναι ωραία για κάτι άλλο, αλλά όχι για το θέμα της εβδομάδας, γιατί είναι ούλτρα βραδινή. Το φόρεμα της βγαίνει πάρα πολύ, είναι ωραίο που είναι ριμπ, είναι ωραίο που έχει τα μανίκια τα έντονα, είναι πάρα πολύ ωραίο το βέτου και το μήκος. Φανταστική ιδέα οι μπότες, πολύ κομψές και τέλειο το χρώμα σε συνδυασμό με το μπλε πετρόλ φόρεμα. Η τσάντα πάρα πολύ ωραία και τα κοσμήματα μια χαρά. Shopping Star της εβδομάδας η Ελένη με τελική βαθμολογία 7,5 στα 10 και εμένα στο πιάτο. Δεύτερη η Μαρίνα με τελική βαθμολογία 6,87 στα 10. Τρίτη η Αλεξάνδρα με 6,75 στα 10. Τέταρτη η Δέσποινα με 6,25 στα 10. Και πέμπτη η Σπυριδούλα με 5,62 στα 10. Έλα Ζαργάνα μου, πάμε για το γύρο του θριάμβου. Oh. Τουλάχιστον ξέρει να μαγειρεύει. Δεν θα πεινάσω. Δεν ήμουν σίγουρη αν θα είμαι η νικήτρια, γιατί τα κορίτσια είναι μικρά, είναι μοντέρνα, ξέρουν τη μόδα. Εγώ είμαι το γάμο του Καραγκιόζη. Ωραίος γάμος. Με την κυρία Ελένη συγκινήθηκα πάρα πολύ, κυρίως με το πώς είπε ότι θα διαχειριστεί τα χρήματα που κέρδισε. Με συγκίνηση που θα τα δώσει όλα και δεν κρατάει ποτέ τίποτα για τον εαυτό της. Είναι πάρα πολύ δοτική και τη λατρεύω σαν άνθρωπο. Ελενάκη, πώς νιώθεις τώρα που κέρδισες? Νιώθω τόσο πολύ χαρούμενη και ευτυχισμένη και περισσότερο που πέρασα τόσο πολύ καλά. Δεν με ένοιαζε αν κέρδιζα ή δεν κέρδιζα. Καθόλου μα καθόλου. Εμένα ήθελες. Αλλά πέρασα τέλεια, τέλεια. Φυσικά ευχαριστούμε και εσάς, γιατί σήμερα έχει συμβεί το καταπληκτικό. Κλείνουμε 800 επεισόδια. Να τα χιλιάσουμε λοιπόν στο Shopping Star και γιατί να μην είσαστε κι εσείς μαζί μας, στο πλάι μας, στο πλευρό μας. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Δηλώστε τώρα συμμετοχή στο Shopping Star. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση και μην ξεχνάτε, ξεκινάμε νέα εβδομάδα και πάμε στο 801 επεισόδιο. Γεια σας! We rise with hope.